να σηκώσουν τη σημαία της αντίστασης καλεί τους κριτικούς στο Μιλάμ Δακουκουέ, που διεκδικεί την ψήφο τους απέναντι στο μαύρο μέτωπο της δεξιάς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, με φόντο την νέα εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου. Το Μιλάμ Δακουκουέ κατέρχεται και στις δεύτερες εκλογές και δηλώνει στα εργατολαϊκά στρώματα, στη νεολαία, τους εργαζόμενους και τους ανέργους, να σηκώσουν τη σημαία της αντίστασης απέναντι στο μαύρο μέτωπο της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας, της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης και όλου αυτού του φάσματος, του σκοταδισμού, της αντίδρασης, που ουσιαστικά διαλύει και ακυρώνει εργατολαϊκά δικαιώματα, δημοκρατικές κατακτήσεις αιώνων. Η εκπρόσωπος του κόμματος στο πλαίσιο προεκλογικής εκδήλωσης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, απευθυνόμενοι στους πολίτες, ζητά να ρίξουν στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του Μιλάμ Δακουκουέ, που είναι ψηφοδέλτιο μάχης και πραγματικής αριστεράς. Να ρίξουν στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του Μιλάμ Δακουκουέ, που είναι ψηφοδέλτιο μάχης, ψηφοδέλτιο που επενδύει στους αγώνες, είναι ψηφοδέλτιο της πραγματικής αριστεράς. Να μην πέσουν ξανά στα διλήμματα του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μια δύναμη ψεύτικης αριστεράς, μια δύναμη που υπονόμευσε τις αντιστάσεις της κοινωνίας. Το Μιλάμ Δακουκουέ ρίχνεται στη μάχη των εκλογών με 4 υποψήφιους στην Κρήτη, προτρέποντας τον κόσμο να στείλει ηχηρό μήνυμα απέναντι σε κόμματα που αποφασίζουν, εφαρμόζουν και διαιωνίζουν πολιτικές εις βάρος του λαού. Στη διάρκεια της προεκλογικής εκδήλωσης, οι εισηγητές ανέδειξαν τις θέσεις του κόμματος και επεσήμαναν με έμφαση πως οι πολίτες δεν θα πρέπει να υποκύψουν στα προεκλογικά διλήμματα, αλλά με την ψήφο τους να καταδικάσουν πολιτικές και θέσεις που λειτουργούν διαχρονικά απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα. Δηλώνουμε όχι στις αυταπάτες, ναι στην οργάνωση και την πάλη του λαού μας, ναι με την πραγματική αριστερά, όχι στο μέτωπο της δεξιάς, να πάμε στις 25 του Ιούνιου και να δώσουμε τη μάχη και στην κάλπη.